Δραματικές σκηνές χθες τη νύχτα στο κέντρο της Πάτρας. Την ώρα της βλάβης στη ΔΕΗ, μια 85χρονη, η οποία κατοικεί στον έκτροφο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρών 29, προσπάθησε να μαγειρέψει. Εκτιμάται πως έκανε χρήση φορητής συσκευής γκαζιού ή ότι είχε ήδη κάποιο μαγειρικό σκεύος πάνω σε κάποιο μάτι που είχε προλάβει να υπερθερμανθεί, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά την ώρα της σκότησης. Αμέσως στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός. Χάρη στην έγκυρη επέμβαση, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε μετά από προσπάθειες μίσης και πλέον ώρας.